Λοιπόν, Δήμαρχε, είστε ένας από τους δημάρχους του πρώην Καποδιστριακού Δήμου των Σερών. Θέλω να μου πείτε τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο της δημαρχιακής σας θητείας. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, γιατί από το Θουκυδίδη και το Σοφοκλή που εδίδασκα στο σχολείο, έπρεπε να ασχοληθώ με πράγματα για τα οποία είχα μεσάνυχτα. Και έκρινα αφού δεν ξέρω, πρέπει να απευθυνθώ σε αυτούς που ξέρουν. Διότι αυτός που νομίζει ότι ξέρει είναι λιγότερο σοφός από αυτόν που ξέρει ότι δεν ξέρει. Πρώτα κάλεσα τους προϊσταμένους των υπηρεσιών πριν αναλάβω ακόμα τα καθήκοντα να με ενημερώσουν για τα επιμέρους προβλήματα. Ύστερα, όταν ανέλαβα, τους είπα εγώ δεν ξέρω, αλλά αυτός που δεν ξέρει μαθαίνει και σας παρακαλώ να μου φερθείτε έντιμα, διότι αν κάποιος εκμεταλλευόμενος το ότι δεν ξέρω πάει να με κοροδέψει, όταν το αντιληφθώ θα είναι δυσάρεστο για μένα και βαρύ για αυτόν. Και κατά 99% μου φέρθηκαν έντιμα. Τώρα κατά τα ανθρώπινα όλοι κάνουν λάθη και έχουν αδυναμίες. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι είδα τους παλιούς δημάρχους. Πήγα στην Ελλάδα σε 5-6 καταξιωμένους και έμπειρους δημάρχους. Άκουσα τις εμπειρίες τους. Μίλησα με πολλούς ανθρώπους, και τον κύριο Ανδρέου και τον κύριο Γιωργούλα και άλλους που είχαν ασχοληθεί με τα προβλήματα της πόλης. Δημιούργησα μία συνολική αντίληψη για τα προβλήματα της πόλης και αυτά που πρέπει συνολικά να γίνουν. Το σπουδαιότερο από όλα ήταν ότι ήταν σάπιες οι υποδομές. Γι' αυτό το σπουδαιότερο έργο που έκανα, αν και άλλοι μου λένε για τα αυτά, για τους πεζοδρόμους και τα λοιπά, το σπουδαιότερο έργο που έκανα ήταν η ίδρυση και η λειτουργία της ΔΕΙΑΣ, η οποία όχι μόνο με μένα αλλά με όλους τους δημάρχους απορρόφησε τεράστια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε σύγχρονο δίκτυο ίδρυψης, αποχέτευσης, χωριστικό δίκτυο, βιολογικό καθαρισμό κτλ. Και το πιο σπουδαίο από όλα, έχοντας υπόψη της άγνοιας, ζήτησα αμέσως βοήθεια από ανθρώπους που ξέρω. Mm-hmm. Έκανα μία προκήρυξη για μια μελέτη για το Δήμο. Το πήρε μια αθηναϊκή εταιρεία με 20 εκατομμύρια δραχμές, νομίζω τότε. Μια αξιόλογη εταιρεία, με διαγωνισμό, όχι με θέσεις. Και έκανε ένα TAP. TAP σημαίνει τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, όπου έβγαλαν πολλά πράγματα. Όπως αργότερα στη δεύτερη μου θητεία έκανα μελέτη με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και με βάση αυτά τα οποία έβγαλα για την περιουσία του Δήμου και για πολλά άλλα, ξεκίνησε μια προσπάθεια υλοποίησης κάποιων πραγμάτων, κύρια με την υποδομή και δεύτερο με την αισθητική και λειτουργικότητα της πόλης. Γι' αυτό ξεκίνησα τους πεζοδρόμους, όπου με βρίζαν αυτοί που ωφελήθηκαν. Η μεγαλύτερη μου δυσκολία ήταν να γίνουν κάποια καινούργια πράγματα και είχα μεγάλη δυσκολία από ομάδες συμφερόντων και από επαγγελματίες, οι οποίες φοβόνταν ότι αλλάζοντας με ένας δρόμος θα ζημιώσουν, ενώ στο τέλος κέρδισαν. Αλλά εγώ την πλήρωσα άγρια. Υπάρχει επαγγελματίας που έπεφτε μπροστά σε μπουλντόζα για να μην γίνει ο πεζόδρομος στην πλατεία Ελευθερίας και μετά θησάβρισε.
Ωστόσο, άλλαξαν γνώμη μετά όσοι ήρθαν απέναντι σας στο αρκετοί θέμα των... Ναι, αρκετοί τον αγνώρισαν. Κάποιοι κρατούν γυνάτι, αλλά δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα που με ενδιαφέρει είναι ότι είχα και τα αρνητικά μου και τις αδυναμίες μου, αλλά στο τέλος οι δύσκολες επιλογές, διότι ένας άρχοντας, ένας δήμαρχος παίρνει αποφάσεις για την κοινωνία. Άλλο να πάρεις για τον εαυτό σου και την οικογένειά σου, και αν πάρεις λάθος αποφάσεις εσύ για τον εαυτό σου και την οικογένειά σου, το πληρώνεις εσύ και η οικογένειά σου. Ενώ αν πάρει λάθος αποφάσεις ο δήμαρχος, το πληρώνει όλη η κοινωνία. Και ευτυχώς με προστάτευσαν οι συνθήκες ή οι σωστές επιλογές και τις δύσκολες αποφάσεις που πήρα δεν έβλαψαν την κοινωνία. Τώρα ιστορικά αν την ωφέλησαν το ξέρει ο κάθε συμπολίτης μας. Δήμαρχε, θα κρίνατε εύκολη, δύσκολη τη θητεία σας, αν και το εύκολο και το δύσκολο είναι σχετικό. Πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Ένας δήμαρχος αν έχει άποψη δεν είναι δύσκολο να κάνει έργο. Αρκεί να έχει σχέδιο, να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση σχεδίου, να μην λειτουργεί βλέποντας και κάνοντας και να έχει καλές πολιτικές προσβάσεις. Εγώ έβλεπα ότι όταν πήγαινα στην Αθήνα εξασφάλιζα πολύ καλά πράγματα για την πόλη ανεξάρτητα από την κυβέρνηση που είχα. Τότε σας χαρακτηρίζαν ήταν, και Dream Team. Ήσασταν όλοι οι δήμαρχοι. Η ομάδα ήταν Dream Team. Και με βοήθησε πάρα πολύ η πρώτη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όχι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, βέβαια, φέρετε, αλλά οι υπουργοί, ο κ. Κλήτος, ο κ. Καραμαλής και μετά βέβαια το Πασόκ. Η αιτία ήταν ότι κατεβαίνοντας στην Αθήνα, κατέβαζα προτάσεις με σχέδιο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει τυχαία λεφτά, δίνει σε ορισμένους τομείς και εφόσον υπάρχει τεκμηρίωση. Αυτή ήταν η βασική μου άποψη. Και επιπλέον ένα σοβαρό πρόβλημα ήταν οι κοινωνικές δομές και οι δομές του πολιτισμού. Και επειδή είχα την αντίληψη ότι η κοινωνία πρέπει να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και να ενισχύει τις δικές της δυνάμεις, αντί να κάνω γιορτές και πανηγύρια και να καλώ καλλιτέχνες της αρπαχτής, φρόντισα πρώτα να κάνω υποδομές. Λόγω χάρη στο Στρόγγυλο η Κεδύση σημερινή ΔΕΠΚΑ δεν είχαμε πει τότε, περιφερειακά πολιτιστικά κέντρα και το σπουδαιότερο από όλα τα Αστέρια, που έγινε ένα από τα ωραιότερα θέατρα της Ελλάδας, είναι υποδομές που οφείλονται στην πολιτική της δικής μας δημαρχιακής θητείας. Δεν έκανα καμιά κριτική στις επόμενες δημοτικές αρχές, φοβούμενος ότι δεν θα είμαι αντικειμενικός. Όμως στο θέμα του πολιτισμού έκανα κριτική και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές και στις τωρινές δεν είναι πολιτισμός η ψυχαγωγία και δεν είναι πολιτισμός να φέρονται το Ρουβά, τη Γαλάνη και οποιονδήποτε άλλο, να τους πληρώνουμε χιλιάδες ευρώ και να απολαμβάνουμε μια ψυχαγωγία για μια ώρα. Ο πολιτισμός είναι οι υποδομές και η ενίσχυση και η ενδυνάμωση του τοπικού, δημιουργικού, δυναμικού της κοινωνίας μας. Και αυτό είναι πολύ. Πώς θα κρίνατε εκείνη την περίοδο με την τωρινή, έτσι, στο θέμα διακυβέρνησης του Δήμου? Αλλιώς είναι τα πράγματα. Τότε ήταν πιο εύκολη, επειδή ήταν ο Δήμος συμμαζεμένος. Μετά άπλωσε. Εγώ και όλοι οι Δήμαρχοι, νομίζω, εγώ το μεγαλύτερο πρόβλημα το είδα όχι από το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, αλλά από τη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού. Είτε αντιρρήσεις πολιτικών, είτε εσωκομματικές φαγούρες, εσωπαραταξιακές φαγούρες. Ενόμιζαν όλοι ότι πρέπει να πάρουν αξιώματα. Δεν γίνεται. Τελικά βλέπω ότι άμα δεν σπάσεις αυγά, ομελέτα δεν γίνεται. Και στις αδήμαρχους έσπασε πολλά αυγά, όπως η μεταφορά της λαϊκής αγοράς, η ελεγχόμενη στάθμευση, η αύξηση του τιμού του νερού από 70
δραχμές καταγελικό, 200 δραχμές για να γίνει ΔΕΙΑ. Η απελευθέρωση του χώρου του ΤΕΙ που ήταν μέσα στις κινήτες και τους εξασφάλισε σπίτια και μπόρεσε και το ΤΕΙ να αναπτυχθεί και πολλά άλλα. Μετανιώσατε γι' αυτά? Δεν μετάνιωσα, το πλήρωσα ακριβά στην υγεία μου. Γιατί μετά την αυτή, εμείς τα χωριατόπεδα είμαστε λίγο ακατάλληλοι για δημόσια αξιώματα. Τώρα... Και μετά την έκανα τριπλό bypass, αλλά απολαμβάνω μια αναγνώριση και μια δικαίωση, έστω και εκ των υστέρων, για μένα είναι μεγάλη ιστορία. Πάντως ο κόσμος όταν σας βλέπει στο κέντρο της πόλης, σας χαιρετάει με αγάπη, λαμβάνετε την αγάπη του κόσμου, Δήμαρχε, έτσι? Ναι, την απολαμβάνω. Αλλά για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να γίνεις και δυσάρεστος. Και εγώ είμαι σε πολλούς δυσάρεστος, που στο τέλος κατάλαβαν, ευτυχώς οι επιλογές μου ωφέλησαν, γιατί μπορεί να είσαι και βλαβέρες. Mm-hmm. Αυτό τρέμει. Και ευτυχώς κατάλαβαν αυτοί οι οποίοι με αντιμάχονταν ότι σε εκείνες τις επιλογές, βγήκαν καλό για την κοινωνία της Αρέκη. Σκέψου ότι μέσα στο ΤΕΙ υπήρχε καμιά τριανταριά οικογένεια κινητών. Τους έβγαλα, τους έκανα σπίτια. Ολοκληρώθηκε το κτηριακό πρόγραμμα του ΤΕΙ και έχουμε μια από τις ωραιότερες πανεπιστημιακές μονάδες. Αλλά αυτοί οι γείτονες που πήγαν να εγκαταστήσουν τους κινήτες ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και κόνιψαν να μας δίνουν. Αναγκάστηκε και κάλεσαν την αστυνομία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται άμα τρέχεις πίσω από τον ψηφοφόρο. Με βοήθησε η κλασική παιδεία με την έννοια ότι έβλεπα από τον Αριστοτέλη στα πολιτικά ότι ο σκοπός της πολιτικής λειτουργίας είναι να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και να γίνεται καλύτερη η ζωή των πολιτών, όχι των πολιτικών. Όχι δεν σε κολακεύει η τιμή, σε κολακεύει. Και η εξουσία είναι επικίνδυνη. Έχει και πολλές παγίδες και πολλούς κινδύνους. Ευτυχώς δεν έπεσα σε μεγάλες παγίδες, ιδίως στην απόφαση για έργα ή σε άλλες ματαιοδοξίες. Και δεν σκεφτόμουν να κάνω καριέρα. Γιατί βγήκα την πρώτη φορά ένα παιδί από ένα χωριό της Κοζάνης, εντελώς συγκυριακά. Λέω, δεν πρόκειται να ξαναβγώ. Τουλάχιστον να μείνουν στην πόλη τρία πράγματα που θα είναι ωφέλιμα. Μείναν αυτά τα τρία πράγματα, οι πεζόδρομοι, η ΔΕΙΑ και πολλά άλλα, η λαϊκή αγορά κλπ. Και μετά στη δεύτερη θητεία μου, και εξελέγει συγκριτικά. Κάποιοι είναι καριερίστες πολιτικοί, πιστεύετε? Ορισμένοι. Ιδίως και σε κεντρικό επίπεδο πάρα πολύ. Mm-hmm. Και αυτό βλάπτει την πολιτική ζωή του τόπου μας. Διότι αντί να λειτουργούν έτσι όπως είναι η υγιής δημοκρατία, να ενεργούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης, του πολίτη γενικότερα και να καλυτερεύουν τη ζωή των πολιτών, το κύριο τους μέλημα είναι πώς θα κάνουν καριέρα. Οπότε είναι ο παραγωνισμός, είναι η πελατειακή σχέση, από όπου γεννιέται και η διαφορά. Πριν σας ευχαριστήσω, Δήμαρχε, προχθές ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια για Δήμαρχο Σερών η κόρη σας, η Βαρβάρα Μητλιάγκα. Ναι. Πώς δεν θα αποκρίνετε το... Κάθε πατέρας για το παιδί του έχει τα καλύτερα. Θέλω όμως να σας πω ότι είπα την κόρη μου να αναλάβει την ευθύνη των αποφάσεων. Δεν θέλησα να την επηρεάσω. Mm-hmm. Γιατί και σαν καθηγητής το έκανα αυτό, απέφευγα να επηρεάσω τους μαθητές το τι θα κάνουν, γιατί θέλω ο άνθρωπος να παίρνει αυτός την απόφαση και να έχει την ευθύνη της απόφασης. Μην πει ο άλλος, λέει, πατέρα, με παρέσυρες και πήγα δικηγόρος ενώ εγώ ήθελα να γίνω γιατρός. Ωστόσο, έτσι και την κόρη τη συμβουλεύσατε? Ζητάει συμβουλές έτσι από εσάς που διατελέσατε και δήμαρχος? Θα τη συμβουλέψω, θα τη πω τις απόψεις μου, αλλά θέλω η απόφαση η οποία
η λειτουργία να είναι ευθύνη δική της. Όπως θέλω να σου πω, φίλε Δημήτρη, ότι σε όλους τους δημάρχους που κατά καιρούς αναμίχθηκαν και εξελέγησαν και μου ζήτησαν την άποψη, τους είπα και γραπτά και προφορικά τις εμπειρίες και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη. Τον κύριο Μουσιάη, τον κύριο Βλάχο, τον κύριο Αγγελίδη, όλους. Mm-hmm. Και τον κύριο Χρυσάφη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.